Ο Πελεγάνος, λόγω του ότι ήταν από τους μοναδικούς που μίλαν εγγλέζικα με άλλη μάνα μες στην τουριστική, είχαμε μια παρέα. Μου λέω σαν προχτές, you me friend. You me go, you me come. Ναι, λοιπόν, έρχεται ένας λαρί του Πελεγάνου, ρε Πελεγάνο, αύριο έλα από εκεί στο γραφείο, έχω τουριστικό γραφείο, ρε κουμπάρε, χρειάζομαι έναν να μιλάνε ακόν εγγλέζικα, γιατί είναι τόσοι τουρίστες. Αγάπη τον Γκάι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το λοιπόν, πάει ο Πελεγάνος για συνέντευξη τώρα. Κράχτης. Όχι, ναι, στον κράκτη, αλλά συνέντευξη. Κάπου, δηλαδή στον κράκτη. Ναι. Καλιά τον Πελεγάνο, κουμπάρε, λέει μου, ρε, έλα, εσύ μαζί μου, κάτσε να μιλάω, γιατί σε έχω λίγο άγχος. Του έστω, αν μην ξέρω καμιά λέξη να πιαχτείς να μου πεις. Το λοιπόν. Εξέρω εσύ. Εγώ ήμουν του σχολείου, επίαινα, του έστω, αμέ ήταν και αρφάς που είσαι στο στρατό, είναι όμως. Ναι. Να πούμε και την κουβέντα με τους αρφάες. Μια κουβέντα φέρνει την άλλη, είναι πολλά ωραία η κουβέντα. Το λοιπόν, παίρνουμε μέσα, καθούμαστε και αμέ. Ρωτά τον Πελεγάνο, ρε, τι είναι το βρώμικο στα εγγλεζικά, φακώ του εγώ, λαλό του, πέτουν dirty. Πετάσσε το Πελεγάνο, λαλί του, dirty λαλί του. Μπράβο Πελεγάνο μου, μπορείς να μου βάλεις και τη λέξη dirty μέσα σε μια πρόταση. Φορείς τον Πελεγάνο, σηκώνεται πάνω, έχω μεγάλο dirty μες στην καρδιά. Λαλί του, πάει ντεγιά μου και κάμπλεις. Απλά και σωρέν λαλό σου. Ο λαός πρόεδρος που ευκήκε, αν μπούμε ποιος, φίλοι μας όλοι γνωστοί, πήγαμε στο ψυχιατρίο. Λαλή τους να σκάω μια πισίνα, λέει τους. Είμαι ο πρόεδρος, λέει τους, να σκάω μια πισίνα να... Ένα ανέξοδο τούτο. Ναι. Α, οκ. Okay. Επίσης στην εφτωμά, εδώ και διαταγή, να κάνω την πισίνα μες στο ψυχιατρίο. Πάει και αμέ, υπερλείπε τους τροχούς με τα σωσίβια, βατήρα, καονικά, μάσκες, πέδιλα, οξυγόνα, πράγματα. Επέτασαν τον ποβατήρα, ένα αεροπλανά, για τα κατούκου μέσα, ξέρω εγώ, τρέχαν τα γέμματα του, μην πήγαινε ο πρόεδρε, δεν μου γίνει ήταν. Επίσης για μένας, λέει του, γεια σου πρόεδρε, βλέπω, λέει του, περνάτε πολλά ώρα να μιλάνε του με την πισίνα. Πού, λέει του, ακόμα πού είσαι που να βάλουμε νερό, λέει του. Με τα γέμματα. Εμπουτούσαν μέσα, λέει του. Μάνα μου, μάνα μου. Με το αφάς που θέλετε να σου πω. Ναι, ρε. Τώρα, άστο να έχω. Οι αρφαές ήταν οι αγράμματοι, ας πούμε. Ποιος σου δεν πέντω. Λέει όχι που λέγαμε παιδιά. Τσιβητάες ήταν οι αγράμματοι. Από πιέναν το Γενάρη. Μπράβο. Τώρα και σύμπασε μου λίγα σε. Ήταν οι μεταξεδάστε ούλοι. Ναι, εντάξει. Και ήταν οι αρφαές. Τσιβητάες και οι αρφαές, ας πούμε. Και είσαι δυο αρφαές και ευκάλλα σκοπιά, δίπλο σκοπιά. Περνούθηκε εγώ πέλης που για μένα δίπλα τους. Κάνεις την κουβέντα, ξέρεις. Λέει της ο ένας ένας σου πω, μα σαν να ζημιάζεται λέει της. Λαλή του είμαστε αρφάες. Λαλή του ο Μπελός, μα και εμείς είμαστε αρφάες. Λαλή του είμαστε αρφάες. Λαλή του αρφέ, μη εγώ αρφάσα. Λαλή του αρφάες. Εδώ σου πω, Φώτη εσύ, σαν να σε παρουσιάσω υποτίθεται, νέο νούμερο, νέο φρούτο. Εντάξει. Νέο φρούτο, ενώ σου, όμως από ό,τι μας είπε, από ό,τι μας λέεις, εσύ ασχολήσουν, ας πούμε, και που πιο πριν, μαζί με τον Δημήτρη. Ναι. Ξεκινήσε μαζί με τον Δημήτρη. Ναι. Δηλαδή, εγώ μιλώ σου πάντα έτσι ωραία στα 40 ίσα. Ναι. Νόμιζα όταν έρθει ο ένας Φώτης και να πει ο Φώτης, τέλος ξεκινήσε στις γνωριμίες, τη γνωριμία του, ας πούμε, μαζί με τον Πελεγάνο, τον Δημήτρη. Όμως τελικά, από ό,τι ακούω και το σύνορα που μιλούμε τώρα, έχει έναν 25 λεπτό. Ήσουν που τους προτεργάτε να ξεκινήσει τούτη η φάση με τον Δημήτρη. Βέβαια, βέβαια ήμουν. Ήταν μήπως έκαμνες τούτα που κάμνεις στο ράδιο ή τους γάμους και έδωσες σου μια ιδέα. Διότι από ό,τι καβάζω και ακούω τώρα τα TikTok είναι κάθεσαι και κατεβάζεις ιδέες. Ναι. Μια ιδέα μπορεί να σου σε κάνει εκατομμύριο. Ναι. Και εν τέλος συνδύασες το επάγγελμα σου γιατί είναι επαγγελματικό σου το να είσαι βιο, να παίζεις σε φιολί, ναι. Λαού τον τζαμπίνι στους γάμους traditional, παραδοσιακά. Σημειώνω, έμπρεπε να θυλείς Κύπρο στο... Τώρα, και είπε μου και άλλα πράγματα. Ναι. Και το ένα να βοήθησαν το άλλο νομίζεις. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Εγώ επειδή... Εν τέλος σου κατέβηκε η ιδέα να πεις ρε να πάω να βρω τον Μπελόν τον Δημήτρη να πούμε. Να σε γεννώ ρε. Ναι ρε. 100 μέτρα. Και έκαμε ένα τσάτιστο να πούμε. Ανέκδοτο. Ή ένα ανέκδοτο.
Δεν σου εγκατέβηκε. Ναι. Επειδή και γιατί έπιανε το μυαλό σου μες τον Δημήτρη. Επειδή ήξερα ότι πάντα ο Δημήτρης είναι πολλά δυνατός. Λάκατζης. Λάκατζης και έχει τον τρόπο το δικό του τον μοναδικό. Δεν έχει άλλο μες στην Κύπρο που τα λαλεί. Μπορεί να του πεις μια λέξη και να σου πει ανεκδότο. Και ο τρόπος που τα λαλεί. Έτσι, μπαμ, μπαμ. Είναι εσύ ό,τι θέλεις πέτου. Ενώ πως το τσάτιστή που του λαλείς και ο λέξης είναι να σου πει ένα τσάτιστό, τούτος έχει το πάστα, είναι ταλέντο. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος, είναι φίρμα. Δηλαδή, επειδή κατάγεται και από η οικογένεια ηθοποιών, ο θεός του ένας ζένιος, ο Ρίκος ο Μάππουρος, και ευκάλαμε... Δεν τα ξέραμε τούτα, κύριε. Ναι, ναι. Και ήβραμε τον Ρίκο Μάππουρο στο θέατρο της Γερμασόγειας προχτές και ευκάλαμε μαζί του. Α, πλάκα μου. Μα, πολλά ωραία. Θέλω τούτο και το λέμε από εδώ μαζί. Και πήγαμε και εμείς να τα χάτε ότι... Εβάστουμε λεφτά. Εβάστο ρέγγια, λέω του. Βάστο ρέγγια, λέει μου, λέω του όχι. Λέω ρέγγια μου, καλυγκάζει σε λίγια. Πόσα μου θέλετε, λέω του 15 ευρώ ίσο το λέω του. Λέω 30 ευρώ, λέω του. Πάρε μια λεπτό, θα μιλέ. Πήγαινε πόξο, φέραν τον κούσπο. Ναι, ναι. Κάστε τον. Πήγαινε τώρα, πήγαινε τώρα. Πήγαινε τώρα. Το λοιπόν, και εγώ επειδή στην καθημερινότητα μου εδώ και χρόνια συνεργάζομαι και με διάφορα κανάλια, με το ΡΙΚ, το κανάλι 6, την Μαριάννα του Ζενίθ το πρωί και ας πούμε με το κανάλι 6.